Σπίτια που άλλοτε έσφιζαν από ζωή στη δυτική Μιανμάρ τώρα στέκουν απανθρακωμένα και άδεια. Οι περιοχές των μουσουλμάνων Ροχίνγκια στα βόρεια της πολιτείας Ρακχίν πληρώνουν το τίμημα από τις μάχες του στρατού της Μιανμάρ και των βουδιστών με τους αντάρτες, που υπό το βάρος της κατάστασης κήρυξαν μονομερή ανακοχή ενός μήνα, ώστε η βοήθεια να φτάσει στους άμαχους, οι οποίοι εγκαταλείπουν μαζικά τις εστίες τους με κατεύθυνση το γειτονικό Μπαγκλαντές. Οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ισχυρίζονται πως ο εμπρησμός ήταν έργο του στρατού και των ντόπιων, την ώρα που οι Ροχίνγκια, οι οποίοι αναζητούν καταφύγιο στο Μπαγκλαντές, ξεπερνούν τους 290.000. Οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν εξαπολύσει πογκρόμ στα χωριά των Ροχίνγκια, υποστηρίζοντας πως κινούνται εναντίον εξτρεμιστών τρομοκρατών. Η ηγέτης της χώρας, Aung San Suu Kyi, δηλώνει σε κάθε τόνο ότι η κυβέρνησή της κάνει ό,τι μπορεί για να προστατεύσει τους πάντες, όμως οι φωνές κριτικής εναντίον της δυναμώνουν, λόγω της κραυγαλαίας αποτυχίας της να καταγγείλει και επί της ουσίας να σταματήσει τη βία κατά της μουσουλμανικής μειονότητας της Μιανμάρ και να τελειώσει το ανθρωπιστικό της δράμα.